Το Master Plan των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης της Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σε ειδική εκδήλωση. Το Master Plan περιγράφει 123 έργα. Θεωρώ ότι δεν είμαι αρμόδιος να πω την προτεραιότητα. Θα δούμε μέσα σήμερα την παρουσίαση. Σίγουρα υπάρχει προτεραιοποίηση, την οποία δεν γνωρίζω. Αλλά σαν Τεχνικό Επιμελητήριο αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Ότι ελπίζουμε το Master Plan στην επικαιροποίηση του να έχει λάβει πλέον πολύ σοβαρά υπόψη του όλες τις νέες κλιματικές συνθήκες και τη λειτουργία του νερού πλέον στη νέα εποχή που περνάμε τώρα, και όπως επίσης να έχει ταχύτητα στην εφαρμογή του. Για μένα ο στόχος είναι να υλοποιηθούν τα 40 έργα άμεσης προτεραιότητας, και νομίζω ότι εκεί πρέπει να στοχεύσουμε. Γιατί ούτε οι ανθρώπινοι πόροι υπάρχουν στους φορείς του δημοσίου. Αρκεί να πω ότι από το 2008 έχουν να προσληφθούν μηχανικοί σε όλο τον δημόσιο τομέα. Αλλά ούτε και τα χρήματα υπάρχουν. Άρα πρέπει να προχωρήσουμε στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των 40 έργων άμεσης προτεραιότητας και μετά να δούμε ποια από τα υπόλοιπα 83 έργα μπορούμε να υλοποιήσουμε. Η ολοκλήρωση του Master Plan είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί μας δίνει μια εμπεριστατωμένη προτεραιοποίηση των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης που απαιτούνται για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Κάποια από αυτά τα έργα ήδη υλοποιούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Επίσης, κάποια μελετώνται, αυτά που έχουν χαρακτηριστεί σαν έργα εθνικής σημασίας, και τα υπόλοιπα τώρα είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας και των Δήμων να προχωρήσουν στις σχετικές μελέτες και μετά στην υλοποίησή τους. Στόχος του Master Plan είναι η ενημέρωση στελεχών των αρμοδίων υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης του συνόλου των μηχανικών που θα χρησιμοποιούν τις σχετικές πληροφορίες σε κάθε μελλοντική τους ενασχόληση, καθώς και του ευρύτερου κοινού.